Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Από εδώ, από την πόλη της Ξάνθης, από την παλιά πόλη όπου βρισκόμαστε, ξεκινάμε μια εκπομπή που λέγεται Στιγμές. Στιγμές ανάκλησης, στιγμές αναμνήσεων, στιγμές του παρόντος, αλλά και στιγμές που θα θέλαμε να έχουμε στο μέλλον. Ξεκινάμε την εκπομπή με εκλεκτούς καλεσμένους και θα σας κάνουμε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι μνήμης, ένα ταξίδι νοσταλγίας, αλλά και ένα ταξίδι ψυχής, μέσα από στιγμές. Στην πρώτη εκπομπή έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ ένα σπουδαίο Έλληνα, τον Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος είναι ιδιωτικός ερευνητής, έχει σπουδάσει οικονομία, αλλά εδώ σήμερα είναι μαζί μου για άλλο λόγο. Να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από την εθελοντική του δράση ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία. Να τον ανακαλύψουμε, να μάθουμε ποιος είναι ο Γιώργος Τσούκαλης. Γιώργο, καλώς ήρθες στην πόλη της Ξάνθης. Καλώς σας βρήκα στη φιλόξενη πόλη της Ξάνθης. Είμαστε σε ένα εκπληκτικό καφέ, το οποίο είναι ένα παλιό αρχοντικό που λέγεται Φαβέλα. Όπως βλέπεις, εδώ υπάρχει το στίγμα μιας εποχής, η οποία είναι η εποχή των καπνεμπόρων και μεγάλου κύρους της πόλης της Ξάνθης, και νομίζω ότι σήμερα μαζί νιώθουμε αυτή τη ζεστασιά εκείνης της εποχής. Εγώ τη ζεστασιά της Ξάνθης την νιώθω από την εποχή που υπηρετούσα στις Άπες εδώ κοντά και ερχόμουν. Και βέβαια ήρθα πάρα πολλές φορές για υποθέσεις. Οι Θρακιώτες για μένα είναι πολύ κοντά στην ψυχολογία τη δική μας, στον υπηρωτών την ψυχολογία, οπότε νιώθω σαν το σπίτι μου. Και νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτή η προσπάθεια για την πολιτιστική κληρονομιά ξεκινάει από αυτή την όμορφη πόλη και τη φιλόξενη της Ξάνθης. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την τεράστια ιστορία, η οποία βγαίνει από τα καλλιτερήμια, βγαίνει από τα σοκάκια, βγαίνει από τα αρχοντικά. Και θυμίζει εκείνες τις κυράδες, τις αρχόντισες που οι άνδρες τους ήταν καπνέμποροι με τα καπέλα, τα παραδοσιακά, τα υπέροχα φορέματα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι εδώ στην πόλη, λίγο πιο πέρα, υπάρχει η αρχαία πόλη των Οδύρων. Η αρχαιολογική αυτή περιοχή που νομίζω ότι χρήζει ανάπτυξης και ανάδειξης. Εδώ έζησαν ο Δημόκρητος, ο Πρωταγόρας, ο Λεύκηπος, τεράστιες μορφές της αρχαιότητας, και νομίζω ότι καλό θα είναι όλοι να σκύψουμε και να τους γνωρίσουμε εκ νέου. Λοιπόν, αν γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά όπως ακριβώς πρέπει, τότε θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο εφαλτήριο για να ξεπεραστεί και αυτή η κρίση. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί το 8-8,5% των αρχαιοτήτων που υπάρχουν. Αν όλο αυτό το πλούτο που έχουμε πραγματικά το διαχειριστούμε σωστά και δεν το ξεπουλάμε, τότε θυμηθείτε ότι ο πλούτος αυτής της χώρας είναι πολύ μεγαλύτερος από τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που λέγεται ότι υπάρχει. Από τη στιγμή που η εκπομπή λέγεται Στιγμές, θα ήθελα να μου ξεχωρίσεις, να μου απομονώσεις μια πολύ όμορφη στιγμή της ζωής σου. Μια στιγμή που τη θυμάσαι με νοσταλγία. Ξεχυλίζει η αγάπη σου για εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι σαν γονιός η καλύτερη στιγμή είναι όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος μου. Από εκεί ύστερα είμαι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερη αδρεναλίνη και έχω στιγμές πολλές ευχάριστες. Είμαι ο άνθρωπος με τις πολλές ευχάριστες στιγμές και τις δυσάρεστες, βέβαια, όπως όλοι οι άνθρωποι, και τους κινδύνους. Η κορυφαία στιγμή για μένα είναι όταν ήρθε ο γιος μου στη ζωή. Άλλη κορυφαία στιγμή της ζωής μου είναι όταν εισήχθη στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και υπήρχε στο σπίτι μια ιδιαίτερη χαρά και οξύμορα μια ιδιαίτερη λύπη, ιδιαίτερα από την αδερφή μου, η οποία από τη μια χαιρόταν γιατί ο αδερφός της πέρασε στο Πανεπιστήμιο, από την άλλη επειδή θα έφευγε από την οικογενειακή θαλπορή, το θεωρούσε το μεγαλύτερο δράμα. Και βλέπω μια χαρούλα να κλαίει και να χαίρεται. Άλλες ιδιαίτερες στιγμές υπήρξαν πάρα πολλές. Η ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν βρέθηκε ο πίνακας του Ρούμπενς, ένας πίνακας που τον έψαχνε όλη η Ευρώπη. Και είχαμε την τιμή και τη χαρά, εγώ και οι συνεργάτες μου, μαζί με το τμήμα δίωξης αρχαιοκαπηλείας, να έχουμε τον πίνακα του Ρούμπεν στα χέρια μας. Άλλη ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν κάποιοι συνάδελφοι δικοί σου με είχαν προκαλέσει με την καλή την έννοια, πολλοί φίλοι μου, και μου λέγανε: Γιώργο, έχεις κάνει αρκετά τώρα. Μην μου πεις ότι θα ασχοληθείς και με τα αρχαία της Κορίνθου. Πράγματι, αυτό με ιντριγκάριζε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν
βρέθηκαν τα αρχαία της Κορίνθου στο Μαϊάμι, για μένα ήταν μια στιγμή που δεν το κρύβω ότι εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τη χαρά μου. Παρότι είχαν περάσει 23 μήνες αγωνίας και είχα πληγωθεί για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης και είχα ματώσει και οικονομικά. Ο Γιώργος Τσούκαλης, πρέπει να μάθετε ότι ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, 23 χρόνια, με την αρχαιοκαπηλεία, με την πάταξή της. Η παγκόσμια κοινότητα τον τίμησε. Τον τίμησε το 2014 στο Βατικανό. Ένα αμφιθέατρο ήταν όρθιο και χειροκροτούσε. Κορυφαία στιγμή στη ζωή. Κορυφαία στιγμή, γιατί εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά το πόσο μας αγαπάνε οι ξένοι. Εγώ θέλω να φύγω από τις αγγυλώσεις ότι δεν μας θέλουν οι ξένοι, ότι είναι εχθροί μας κτλ. Εχθροί μας είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Και ο κακός μας εαυτός. Και ο κακός μας της διπλανής μας πόρτας. Εχθροί μας είναι γιατί όταν κάνεις κάτι πρέπει να απολογήσεις γιατί το κάνεις. Έχω ρωτηθεί γιατί το κάνεις. Και λέω, έχω εισπράξει την ηθική ικανοποίηση, έχω τραφεί με την αδρεναλίνη. Και αυτό μου είναι αρκετό. Και ας έχω ματώσει. Γιώργο, δεν νομίζω ότι πρέπει να απολογούμαστε για όχι θέματα βέβαια, τα οποία όχι βέβαια. Πηγάζουν από την ψυχή μας. Ακριβώς. Και να σου πω εμένα τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί όταν κάνει ο διπλανός μας ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα ώστε να καλυτερεύσει τον εαυτό του, να προσφέρει, ας τον αφήσουμε επιτέλους. Συνήθως δεν το επικροτούμε, συνήθως το κατακρίνουμε. Συνήθως ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να τον πολεμήσουμε. Αυτό πρέπει να φύγει. Ίσως είναι γονιδιακό όπως και εσύ εύστοχα λες, αλλά κάποτε πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα για να πάμε μπροστά. Λοιπόν, να σε πάω ένα ταξίδι πίσω στα Γιάννενα. Γεννήθηκε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Μεγαλώνεις εκεί κοντά στη λίμνη, αυτήν την υπέροχη λίμνη και τα λοιπά, που η άβρα της νομίζω ότι δίνει πολλά ενάβσματα σε όλα τα επίπεδα. Η οικογένεια... Ένας πατέρας και μια μάνα οι οποίοι από το υστέρημα προσπάθησαν να με σπουδάσουν με τον καλύτερο τρόπο, γεμάτη δεξαμενή αγάπης, μου πρόσφεραν πάρα πολλά. Και αυτό μια φορά που λέω ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου, ό,τι μου δώσαν, το δώσαν από το υστέρημα, ό,τι δίνω εγώ στο γιο μου είναι, μπορεί να είναι από το περίσσευμα. Και είναι πιο σημαντικό αυτό που έδωσε ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Μια αδερφή η οποία όταν έφυγα για το πανεπιστήμιο χαιρόταν και έκλαιγε συγχρόνως, η οποία με λατρεύει και τη λατρεύω. Έχω δύο ανήψια που επίσης τα αγαπώ ιδιαίτερα. Ο γαμπρός μου που τον έχω σαν αδερφό μου χρόνια, απόδειξε και με τις επιχειρήσεις. Μια οικογένεια πολύ σημαντική. Πολύ, πολύ δεμένη, πολύ δεμένη. Θέλω λοιπόν να μου πεις πώς είναι ο Γιώργος ο Τσούκαλης ως παιδί, γιατί ήσουν αρκετά ζωηρός από ό,τι έχω μάθει. Είναι γεγονός ότι ήμουν ζωηρό παιδί. Όταν πήγαινα στο χωριό της μητέρας μου, στον Άγιο Μινά, ήμουν ένα παιδί το οποίο σεβόμουν όλους τους μεγάλους, με λατρεύανε, αλλά συγχρόνως ό,τι διαολιά γινότανε, ο Γιώργος της Λίτσας λέγανε. Νομίζω όμως ότι έχεις συνεχίσει τις διαολιές σήμερα, γιατί πρέπει να πούμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που κάνει εκπληκτικές πλάκες. Νομίζω ότι το χιούμορ είναι μέσα στη ζωή. Δεν μ' αρέσει το να είμαι μίζερος. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος όταν χαμογελάει έχει αισθήματα να δώσει. Δεν είναι τσιγκούνι στα αισθήματα. Γιατί ο τσιγκούνι στα αισθήματα είναι και τσιγκούνι στην προσωπική του ζωή, στα λεφτά, σε όλα. Εγώ θέλω να ζω έντονα, να δουλεύω, αλλά μ' αρέσει να κάνω και τις πλάκες μου με τους φίλους μου. Μ' αρέσει η παρέα. Φοβάμαι τη μοναξιά, να πούμε και τα μειονεκτήματα. Ναι, δεν την αντέχω τη μοναξιά. Δεν την μπορώ. Θέλω να μου απομονώσεις μια στιγμή ζαβολιάς. Στο σχολείο, θυμάσαι, ή στο σπίτι. Ζαβολιάς. Είναι πολλές. Είναι το ξέρω, επειδή είναι πολλές, γι' αυτό σου είπα να απομονώσεις. Είναι πολλές, είναι πολλές. Θα το πω, δεν πειράζει, αφού κάτι που το έχουμε κάνει πρέπει να το λέμε. Όταν ήμουν εγώ, ήμουν σε οικονομικό γυμνάσιο, εμπορική σχολή τότε. Ο πατέρας της μητέρας μου, καθηγητής, είχε πάρα πολλούς φίλους. Στο γυμνάσιο αυτό ήταν και φίλοι του καθηγητές και ένας ξάδερφος της μητέρας μου. Εγώ στα μαθηματικά είχα την τύχη να είμαι πάρα πολύ καλός. Και κάποια στιγμή, ενώ είμαστε ένα μεικτό τμήμα, μπήκε ένας καθηγητής μαθηματικός στη δεύτερη κιόλας, στο δεύτερο μάθημα, στη δεύτερη μέρα. Μας έκανε μάθημα και ζήτησε να μας κάνει ένα διαγώνισμα. Οι περισσότεροι λοιπόν συμμαθητές μου κοιταζόντουσαν, κοιτούσαν εμένα και άλλους δύο-τρεις συμμαθητές που είμαστε πολύ καλοί στα μαθηματικά. Οπότε συνονοηθήκαμε με τα μάτια να σηκωθούμε να δώσουμε όλοι λευκές κόλλες. Αλλά ποιος θα τολμούσε να σηκωθεί. Σηκώνομαι λοιπόν πρώτος, δίνω την κόλλα και ακολουθούν ένας-ένας. Έγινε ένας πανικός. Η μάνα μου κόντεψε να πεθάνει όταν ειδοποιήθηκε. Ο παππούς μου, όπως έμαθα εκ των υστέρων, από τη μια. Δεν το επικροτούσε μπροστά μου με μάλλον, αλλά από πίσω του έλεγε καλά έκανε. Δεύτερη μέρα και κάνεις πρόχειρο διαγώνισμα. Λοιπόν, ήταν η πρώτη φορά που έγινε απεργία εντός εισαγωγικών στο μάθημα. Είχε γίνει ένας πανικός.
Εν τω μεταξύ, περιπτώσει πέρασε καιρό για να το ξεπεράσω, διότι η μάνα μου κάθε πρωί με γκρίνιαζε. Ο πατέρα μου βέβαια δεν έλεγε τίποτα. Παρεμβατική ιδιαίτερα, υπηρώτησα μάνα. Υπηρώτησα με τριαρχική οικογένεια. Ο πατέρα μου ήταν ένα γλυκύτατο άνθρωπο, ο οποίο δυστυχώ έφυγε νωρί από τη ζωή. Ένα άνθρωπο που όταν έφυγε από τη ζωή υπήρχαν 5.000 κόσμο με βροχή. Ήταν παράγοντα στο ποδόσφαιρο, ήταν αγαπητό. Ήταν ένα άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπούσαν όλα τα Γιάννενα. Διαφαίνεται η συγκίνησή σου και είναι λογικό, γιατί νομίζω ότι οι γονείς είναι σημείο αναφοράς στη ζωή μας και μας ακολουθούν πάντα. Και θεωρώ ότι όταν φεύγει ένας γονιός, δεν αναπληρώνεται ποτέ το κενό, το μεγάλο. Όχι, το οποίο αφήνει. Το κενό είναι τεράστιο και ένας γονιός ο οποίος από το υστέρημα κατάφερε να μου προσφέρει τα πάντα. Πιστεύω ότι ο πατέρας μου μπορούσε να στερηθεί ακόμη και το φαγητό για να μην στερηθώ εγώ και η αδερφή μου. Τι είναι εκείνο που αναπολύς από την εφηβεία σου, από εκείνα τα τρελά ανέμελα χρόνια στα Γιάννενα? Ανέμελα χρόνια. Όλα μου τα παιδικά χρόνια τα αναπολώ γιατί ήταν ευχάριστα. Επειδή ήμουν ένας άνθρωπος που την κάθε μου στιγμή τη ζούσα, τις παρέες μου. Πηγαίνω στα Γιάννενα τώρα για να δω τους δικούς μου για κάποιες δουλειές και θέλω να ψάξω να βρω χρόνο, να κοιμηθώ λιγότερο για να δω δικούς μου ανθρώπους, να δω φίλους, να δω παιδιά που μεγάλωσα μαζί, να δω τη γειτόνισσα, τον γείτονα, τον καθηγητή. Ό,τι θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια πραγματικά μου είναι ιδιαίτερα συγκινησιακά. Δηλαδή είναι στιγμές που δεν θέλω να τις σβήσω ποτέ από το σκληρό δίσκο της μνήμης μου. Περνάς στο Πανεπιστήμιο στον Πειραιά, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ξεκινάς να δουλεύεις αμέσως γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο δεν έχει πόρους. Όχι, είναι γεγονός ότι δεν είχα πόρους. Και είναι δύσκολα χρόνια για σένα. Δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Αρκεί να πω το εξής, το έχω πει και δημόσια άλλη μια φορά στην κόκκινη κάρτα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ότι πείνασα στην κυριολεξία. Όταν λέω πείνασα από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, είχα ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό ψωμί. Αυτό δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Γιατί πήγαινα στη Λέσχη όπου είχα ένα κουπόνι, Σαββατοκύριακο η Λέσχη ήταν κλειστή, οπότε είχα ένα μπουκάλι γάλα και ένα κιλό ψωμί για να περάσω από την Παρασκευή το μεσημέρι μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Αυτό όμως με έχει κάνει πιο δυνατό. Γιατί στη ζωή όλα, όλες οι εμπειρίες, οι αρνητικές, είναι βάσεις, είναι θεμέλια για να μπορεί να συνεχίσει τη ζωή σου καλύτερα, να αξιολογείς καλύτερα. Γι' αυτό και δεν πίστευσα ποτέ στο χρήμα. Το χρήμα το θεωρώ ότι είναι μέσο να το χρησιμοποιήσω, όπως το λέει και η τιμολογία της λέξης. Δεν το έκανα ποτέ σκοπό μου. Και παράλληλα νιώθω και ευλογημένος, γιατί όσο δεν το πιστεύεις, τόσο ο Θεός είναι κοντά σου. Σήμερα τα παιδιά δεν εκτιμούν όλα αυτά τα οποία τους έχουμε προσφέρει. Ενδεχομένως κάποια πράγματα που έρχονται από άλλες εποχές, ίσως θα τα έκαναν καλύτερα. Θέλω να μου πεις μία στιγμή που σε πόνεσε πάρα πολύ. Σε πόνεσε όχι για λόγους επειδή υπήρξε η απώλεια κάποιου προσώπου. Ήταν μια οδυνηρή στιγμή. Τη θυμάσαι? Οδυνηρή στιγμή ήταν όταν είχα την υπόθεση του Άλεξ και διεπίστωσα ότι πράγματι το παιδί το είχαν σκοτώσει τα Ελληνόπουλα, ο Ρουμάνος, ο Βορειοπυρώτης και ο Αλβανός. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, παρότι κι εγώ ήξερα ότι 99% ο Άλεξ δεν είναι στη ζωή, το 1% μου διατηρούσε ελπίδες και είχα μια έτσι χαρούμενη διάθεση εντός εισαγωγικών, αν μπορεί να πει κανείς, ότι μπορεί να βρεθεί ζωντανός. Όταν όμως πραγματικά το διαπίστωσα, που όταν γράψω ένα βιβλίο και για αυτή την ιστορία θα μάθει ο κόσμος πολλές λεπτομέρειες, τις οποίες γνωρίζω εγώ, η γυναίκα μου, κάποιοι συνεργάτες μου και η Νατέλα, και ο δικηγόρος της, ο τότε δικηγόρος της, τότε λοιπόν πραγματικά ήταν μια οδυνηρή στιγμή. Όπως επίσης οδυνηρή στιγμή ήταν την ημέρα που βρέθηκε ο Βαγγέλης κοντά στη γαλακτοκομική σχολή. Αλλά οδυνηρές στιγμές πάντα υπάρχουν. Αυτές οι οδυνηρές στιγμές μας κάνουν πιο δυνατούς ανθρώπους. Και πικρίες, γιατί και όλοι έχουμε περάσει και πικρίες. Εκτιμώ ότι μία οδυνηρή στιγμή θα πρέπει να ήταν μία στιγμή που πραγματικά πρέπει να ντρέπονται κάποιοι. Και εγώ θα το πω ευθαρσώς. Όταν επιστρέφεις στη χώρα θησαυρούς αρχαιολογικούς, δεν μπορεί να οικειοποιούνται αυτής της προσπάθειας κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση. Θέλω να μου πεις το περιστατικό για να δείξουμε λίγο και τη φτώχεια κάποιων πολιτικών προσώπων, γιατί με αυτά, Γιώργο, πρέπει να λέγονται. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ επέστρεψες στις θησαυρούς ανεκτήμητης αξίας, δεν προσκλήθηκες γιατί φοβήθηκαν μήπως
πάρεις τη λάμψη. Πόσο σε επηρέασε αυτό το γεγονός? Επειδή η πικρία είναι ανθρώπινο συνέστημα, δεν μπορώ να την αρνηθώ. Πικράθηκα. Δεν πήγα και τις δύο φορές, παρότι την πρώτη φορά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν «Σας στείλαμε μια πρόσκληση, κάτι που ήταν ψέμα». Λέω «Δεν την έχω πάρει». Λέει «Σας το λέμε τώρα, αύριο να είστε κοντά μας». Δεν πήγα ποτέ. Και άλλη μια φορά λοιπόν που δύο πολιτικά πρόσωπα ζητήσαν από φίλο μου Έλληνα αξιωματικό και του είπαν «Βρες έναν τρόπο εύσχυμο να μην έρθει ο Τσούκαλης, γιατί θα πέσουν οι δημοσιογράφοι όλοι επάνω του». Είναι ντροπή τελικά αυτά τα πράγματα. Πόσο σε επηρεάζουν όλα αυτά? Δεν θέλω να με επηρεάζουν. Προς στιγμή μου δημιουργούν μια πικρία. Από εκεί και ύστερα προσπαθώ να το προσπεράσω, να ξεφύγω, να δω τη ζωή μου, να συνεχίσω τη ζωή μου, γιατί δεν θέλω να τους κάνω σημαντικούς στη ζωή μου και να με επηρεάσουν. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ μικροί. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους, και οφείλω να το πω, δράτω με τις ευκαιρίες, γιατί είναι καλό να λέγονται τα σωστά πράγματα. Θέλω να πω συγχαρητήρια άλλη μια φορά, το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε δελτία ειδήσεων και σε εκπομπές, στον νυν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Γιάννη τον Πανούση. Έναν εξαίρετο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πραγματικά για μένα πρώτα έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του, με πήρε τηλέφωνο με την υπόθεση του Βαγγέλη και μου λέει «Γιώργο, έχει η οικογένεια την αγάπη μου και τη συμπάθειά μου και ό,τι χρειαστείτε είμαι δίπλα». Και το απέδειξε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικοί πρώτα απ' όλα να μην χάνουν την ανθρωπιά τους. Την ανθρωπιά τους, έτσι ακριβώς. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Τι πιστεύεις ότι είναι αμαρτία? Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η μικροψυχία, είναι η κακία, είναι η μικρότητα. Εσύ τι πιστεύεις? Ο φθόνος, είπα κάποτε σε μια συνέντευξή μου ότι ο φθόνος βαραίνει τα μάτια και θολώνει το μυαλό. Και ισχύει και αντίθετα. Ο φθόνος θολώνει το μυαλό και βαραίνει τα μάτια. Λοιπόν, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να είσαι εμπαθής, να έχεις φθόνο, να έχεις κακία μέσα σου. Εγώ πιστεύω ότι έχω αμαρτίες, αλλά κατάφερα ένα πράγμα στη ζωή μου. Να μην είμαι εμπαθής. Και το έχω αποδείξει σε πολλές εκφάνσεις της ζωής μου και το χαίρομαι αυτό. Ενώ έχω ελαττώματα. Κάποτε σε μια παρουσίαση που έκανε ο φίλος μου Κώστας Ομαρδάς, με ρώτησε και μου λέει «Για πες μου Γιώργο τα ελαττώματά σου». Και όταν λοιπόν του είπα κάποια πράγματα, τα οποία είναι πραγματικότητα, μου λέει «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος λέει πραγματικά ελαττώματα». Γιατί όλοι συνήθως λένε ότι χρυσώνουμε το χάπι στο ίδιο μας. Είμαι εργασιομανής κτλ. Όχι, εγώ λέω το εξής. Είμαι εκρηκτικός. Είμαι και εγωιστής. Καμιά φορά μπορεί, ας πούμε, αν δω αχάριστο άνθρωπο δίπλα μου, νιώθω ότι είναι ο άειλος άνθρωπος. Δεν το βλέπω. Είναι ένα ελαττώμα μου, το λέω. Είμαι άνθρωπος που έχω δεξαμενή, θέλω να δώσω και δίνω, αλλά πίστεψέ με, δεν αντέχω την αχαριστία και δεν αντέχω τον κακό άνθρωπο. Τι σε συγκινεί? Πολύ μικρά πράγματα. Τι με συγκινεί? Το τάβλι με ένα φίλο σου. Το τάβλι με ένα φίλο. Ταβλαδόρος φοβερός. Κάποιες στιγμές ένας άνθρωπος που θα σε σταματήσει στον δρόμο και θα σου πει, θα σου φίξει το χέρι. Χτες το βράδυ με συγκίνησε ο Δημήτρης, που δεν θα είναι μαζί μας, ταξιδεύει. Μπορεί να με συγκινήσει ένας άνθρωπος ο οποίος, μια κυρία θα σου πω,